Σύντροφοι και συντρόφισσες, οι ευρωεκλογές που έρχονται δεν είναι μια απλή υπόθεση εκλογών. Είναι η σύγκρουση οργανωμένων συμφερόντων, τραπεζιτών και πολυεθνικών με τον απλό λαό της βιοπάλης, της εργατιάς και της αγροτιάς. Ψηφίζοντας ΚΚΕ στις ευρωεκλογές αλλά και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, δημοτικές και περιφερειακές, δείχνουμε τη δύναμή μας και τη δυναμική μας σε αυτό που θέλουν τους Έλληνες πολίτες δεύτερης κατηγορίας και οι υπηρέτες των Βρυξελών. Οι οικονομικές αυτές πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ ήταν με καθαρή εντολή και διαταγή από τα κέντρα λήψης αποφάσεων του Στρασβούργου και των Βρυξελών που ήθελαν τον Έλληνα πολίτη οικονομικό τρόφιμο και εξαρτημένο από αυτές τις πολιτικές χωρίς την πραγματική παραγωγή στα χέρια τους, όπως μας είπε και ο γραμματέας. Την οικονομική κρίση των 10 τελευταίων χρόνων δεν την πλήρωσαν ούτε οι τράπεζες ούτε οι τραπεζίτες. Αλλά ο απλός λαός με τις 3 ανακεφαλοποιήσεις και τον ιδρώτα του και την ψυχολογική του κατάρρευση. Ούτε τα μεγάλα φανς που μέσα σε μία νύχτα άλλαξαν αφημί και έδρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδύσει τη χώρα μας αποθήκη παιδικών ψυχών και όχι μόνο σε άθλιες συνθήκες επιβίωσης όπως είναι η Μόρια, η Χίος και εδώ δίπλα η Ριτσόνα. Και ο κύριος Τσίπρας κοιτάει μέσα από αυτή τη διαδικασία την αποθήκευση ψυχών, την ρευστοποίηση πολιτικών ωφέλων, να το πουλάει πολύ ακριβά το τομάρι του στους ανθρώπους που τον διοικούν, Μέρκελ και Βρυξελών. Είμαστε μάρτυρες αυτινών των πολιτικών που ήμασταν πριν κανένα μήνα στους Δελφούς και είδαμε στα οικονομικά φόρουμ τους δυνατούς να βάζουν ιδιωτικές εταιρείες να καθαρίζουν ως και τις πευκοβελώνες και σε εμάς, στον κάμπο, στην Κοπαίδα, στην Ξενιάδα, να βουλιάζουμε μέχρι το γόνατο για να βγάλουμε ένα πρόβατο έξω. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι να τους κρατάνε στα χέρια για να δείχνουν στα αφεντικά τους πόσο καλή είναι η χώρα και πόσο καθαρή. Όλοι αυτοί είναι οι κύριοι ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Τίποτα άλλο. Ούτε ο κόσμος, ούτε η χώρα. Πρέπει να δυναμώσουμε το ΚΚΕ στις εκλογές που έρχονται. Δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Οι Βρυξέλλες θέλουν να ελέγξουν από τον πιο απλό δημοτικό σύμβουλο στον Πρωθυπουργό για να μπορούν να περάσουν τις πολιτικές τους. Γιατί προσέξτε, ψηφίζοντας οτιδήποτε, το μήνυμα πάει στις Βρυξέλλες. Το πιο απλό δημοτικό σύμβουλο πρέπει να το στηρίξουμε στο ΚΚΕ. Μόνο έτσι θα αλλάξει η κοινωνία μας. Το ίδιο κάνει και με άλλα πρόσωπα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα πρόσωπα που διοικούν την ΓΕΣΕΕ. Εδώ, σύντροφοι και συντρόφισσες, ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που έπαιξε η ΓΕΣΕΕ στα τελευταία μπλόκα. Έλεγε ότι με λίγα λόγια ότι κλείνουμε τις επιχειρήσεις όταν κάνουμε μπλόκο και δεν μπορούν να δουλέψουν οι εργάτες. Και στα δικαστήρια που πηγαίναμε στη Θήβα και εδώ στη Λαμία ήταν μάρτυρες κατηγορίας. Αυτοί και ο ΣΕΠ και από την Λάρισα η Ένωση Βιομηχάνων με πανάκριβους δικηγόρους και εμείς απέναντι και οι άνθρωποι της ΓΕΣΕΕ μάρτυρες κατηγορίας σε εμάς. Να μην ξεχνάμε και ποιους έχουμε απέναντι αυτούς τους εργατοπατέρες. Τώρα η κυβέρνηση βέβαια πετάει την μπάλα στην εξέδρα με σκάνδαλα όπως είπε και ο γραμματέας Νοβάρτης, Πετσίτης, απλά μόνο και μόνο για να βγάλει την μπάλα από τα πόδια μας και να μην δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Όλα είναι για το ίδιο συμφέρον. Καθαρά και μόνο για το ίδιο συμφέρον. Βλέπετε στην μια εθνική οδό κλειστή, να μην μπορεί να μπει οποιοδήποτε αν δεν πληρώσει το πιο ακριβό διόδιο της Ευρώπης και ένας δρόμος για το Καρπενήσι να μην έχει φτιαχτεί ποτέ, γιατί τα μέτρα που βάλανε δεν τους γένανε τα νούμερα, ότι αν φτιαχτεί από εδώ, από τη Λαμία μέχρι το Καρπενήσι, οι διελεύσεις δεν τους βγάζουν τα κέρδη που θέλανε, ενώ στον δρόμο τον φτιάχνουν και τον παραφτιάχνουν και βάζουν διόδια παντού, στην Ανθήλη, στη Δαμάστα, οπουδήποτε να πάμε πρέπει να πληρώνουμε από 3,5 μέχρι 60 λεπτά και το αντίστροφο. Θέλω να πω και κάτι για τους αγρότες, τους συναδέρφους μου, να είναι πολύ προσεκτικοί για την ΕΑΚΑ. Μετά το 21 να προσέξουν σήμερα να προσέξουν τους σχεδιασμούς τους, γιατί οι ενισχύσεις θα είναι στο μισό. Όποιος θέλει να χρεωθεί να προσέξει ότι ό,τι δικαιώματα έχουν σήμερα, το 21 θα έχουν το μισό. Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί όλη η Ευρώπη θα έχει την ίδια ενίσχυση, που πάει να πει οι μεγάλες εταιρείες που πήγαν στην Πολωνία, στη Βουλγαρία, στη Γαλλία,
θα παίρνουν το ίδιο αναστρέμα επιδότηση όσο παίρνουμε εμείς. Αλλά εμείς προσέξτε, έχουμε 30 στρέμματα μέσω όρο καλλιέργειας. Δεν έχουμε τα 15.000 στρέμματα που έχουν οι εταιρείες αυτές στις Πολωνίες, στην Πολωνία και σε αυτά. Με λίγα λόγια, η Ανθίλη, η Κοπαΐδα και το Μοκός θα ανήκουν σε μία ή σε δύο εταιρείες. Να το προσέξουν πολύ καλά το 2021 και να μην χρεωθούν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάζονται με αγρότες, που έχουν ενίκεια, που έχουν εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων ή οτιδήποτε. Μετά το 2021 έρχεται η πλήρη κατάρρευση. Με λίγα λόγια, πρέπει να ενισχύσουμε το ΚΚΕ παντού, δυναμικά, όλοι εμείς να γίνουμε πρεσβευτές στο χωριό, στο σπίτι, οπουδήποτε, έτσι ώστε να δυναμώσει και κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε. Καλό αγώνα. Γεια σας.